Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι η υγεία αποτελεί ένα βασικό λαϊκό δικαίωμα και εξ αυτού του λόγου αποτελεί πρωταρχική κρατική ευθύνη. Αυτά προκύπτουν αφενός από τον κοινωνικό πανανθρώπινο χαρακτήρα του αγαθού της υγείας και βεβαίως από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα είναι η πραγματική, είναι η μόνη παραγωγή του πλούτου της κοινωνίας. Με βάση τα παραπάνω, οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας, η ανάπτυξή τους, η αξιοποίησή τους από το λαό, δεν μπορεί να βασίζεται, ούτε μπορεί να εξαρτάται από τη φιλανθρωπία ή τον εθελοντισμό ή την όποια, τέλος πάντων, ατομική διάθεση προσφοράς. Αντίθετα, το κράτος οφείλει να εξασφαλίζει όλες τις δομές και όλες τις υπηρεσίες υγείας και μόνον επικουρικά και συμπληρωματικά να αξιοποιούνται οι όποιες τυχόν προσφορές. Μια τέτοια προσφορά του Ιδρύματος Νιάρχου συζητάμε σήμερα. Για την ακρίβεια, συζητάμε τις τροποποιήσεις της Αρχικής Σύμβασης του 2018. Ως ΚΚΕ έχουμε επανειλημμένα τοποθετηθεί για τέτοιου είδους συμβάσεις και δωρεές των επιχειρηματικών ομίλων στο χώρο της υγείας και όχι μόνο. Καταρχήν, το πιο βασικό. Τα χρήματα αυτά που διαθέτουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι ως δωρεά, στην ουσία αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος των κερδών τους που προέκυψαν από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων και συγκεκριμένα από τον απλήρωτο χρόνο της δουλειάς τους, ένας απλήρωτος χρόνος εργασίας, ο οποίος δημιουργεί βεβαίως τα κέρδη. Θεωρούμε επίσης ότι τέτοιου είδους συμβάσεις δεν ξεπλένουν τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για τα διαχρονικά χάλια της δημόσιας υγείας. Ίσα-ίσα, τέτοιες συμβάσεις αναδεικνύουν αυτές τις ευθύνες τους ακόμα περισσότερο. Και ίσως γι' αυτό, επειδή είναι και διαχρονικές αυτές οι ευθύνες και διακυβερνητικές, γίνεται εδώ πέρα και ένας ιδιότυπος διαγωνισμός διεκδίκησης της πατρότητας της σύμβασης ανάμεσα κυρίως στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Η μόνη διαφορά, επί της πολιτικής ουσίας εννοείται, είναι ότι την αρχική σύμβαση πράγματι την προχώρησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την τροποποίησή της τη διαχειρίζεται σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μπορεί μεταξύ τους η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιπαρατίθενται στα δευτερεύοντα, στα τριτεύοντα, δημιουργώντας μια τρικυμία στο φλιτζανάκι του καφέ, στα πρωτεύοντα όμως, όπως είναι η στρατηγική για την υγεία, όπως είναι η εμπορευματοποίηση του αγαθού της υγείας ή και σε τέτοιου είδους συμβάσεις που υπάρχουν, συμπίπτουν για να στηρίζουν και για να αθωώνουν τους εκμεταλλευτές του λαού. Σε αυτά λοιπόν τα ζητήματα, στα πρωτεύοντα, αποκαλύπτονται ως μια αγία οικογένεια. Και σε κάθε οικογένεια, ακόμα και στην πιο αγία, κανείς δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Υπηρετούν όμως την ίδια υπόθεση. Το βέβαιο είναι ότι και οι δύο υπερασπίζονται αυτές τις συμβάσεις, ακριβώς γιατί θέλουν να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες για τα τραγικά αποτελέσματα της πολιτικής τους στην υγεία. Και τα αποτελέσματα των αντιλαϊκών τους αυτών πολιτικών στην υγεία, στην πραγματικότητα, ούτε αντιμετωπίζονται, ούτε θεραπεύονται αποτελεσματικά από τέτοιου είδους δωρεές, οι οποίες στην ουσία λειτουργούν συμπληρωματικά και ενισχυτικά στη βασική στρατηγική κατεύθυνση για την εμπορευματοποίηση της υγείας. Αυτές οι ευθύνες λοιπόν οι κυβερνητικές έχουν μια βασική αιτία και είναι γνωστή. Είναι η διαχρονική υποχρηματοδότηση της δημόσιας υγείας. Μια απολύτως συνειδητή επιλογή των κυβερνήσεων προκειμένου να λειτουργήσει αυτή η υποχρηματοδότηση ως μοχλός επέκτασης της εμπορευματοποιημένης υγείας. Σε ένα χώρο δηλαδή όπου κάθε άνθρωπος και η οικογένειά του θα δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν προκειμένου να γιατρευτεί, αυτήν την ανάγκη εκμεταλλεύεται η κυβερνητική πολιτική
που βλέπει διαχρονικά, όπως είπαμε, την υγεία ως εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικό αγαθό, γιατί εάν τέλος πάντων ήταν ή αντιμετωπιζόταν ως κοινωνικό αγαθό, τότε θα ήταν και δωρεάν και θα παρεχόταν ισότιμα σε όλο το λαό. Η υποχρηματοδότηση λοιπόν είναι αυτή, η οποία οδηγεί και σπρώχνει τη δημόσια υγεία στην εμπορευματοποίηση και την ανταποδοτικότητα και στέλνει τους ανθρώπους να πληρώνουν για δημόσιες υπηρεσίες υγείας ακόμα και μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Συνήθως το επιχείρημα που ακούμε από τις κυβερνήσεις αυτές, από όλες τις κυβερνήσεις, είναι ότι το κράτος μας δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά για την υγεία, δεν μπορεί το καημένο, είναι φτωχό, αφήστε που πέρασε πρόσφατα και μια πολύ μεγάλη κρίση. Το ερώτημα βεβαίως που μπαίνει εδώ είναι πότε αυτό το κράτος τέλος πάντων είχε λεφτά για την υγεία, πότε είχε λεφτά για την παιδεία, πότε είχε λεφτά για την πρόνοια. Πότε δεν είχε. Και πάντα με την ίδια δικαιολογία. Είναι φτωχό το κράτος. Είναι φτωχό όμως μονάχα όταν πρόκειται για το λαό και τις ανάγκες του τις βασικές. Γιατί κατά τα άλλα αποδεικνύεται πολύ πλούσιο και γαλαντόμο όταν πρόκειται για τους κεφαλαιοκράτες. Αλλού τα δίνει λοιπόν τα πιο πολλά του λεφτά αυτό το κράτος. Όχι για την υγεία, όχι για την πρόνοια, όχι για την παιδεία. Τα λεφτά τα περισσότερα, και μιλάμε για δισεκατομμύρια τώρα, τα δίνει με τις επιδοτήσεις, με τα κίνητρα, τις φοροαπαλλαγές, με μια ολόκληρη βεντάλια παροχών στο μεγάλο κεφάλαιο. Και εδώ, βεβαίως, το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο έχει και μια προνομιακή μεταχείριση. Καθώς έχει καταφέρει να κατοχυρώσει τα προνόμια του, τα φορολογικά, μέσα στο ίδιο το Σύνταγμα. Σε άρθρο του Συντάγματος είναι κατοχυρωμένη η φορολογική ασυλία του ελληνικού κεφαλαίου και πρόσφατα, και το λέμε αυτό γιατί πρόσφατη ήταν η αναθεώρηση του Συντάγματος πριν μερικούς μήνες, στην πρόταση του ΚΚΕ για την κατάργηση τέλος πάντων αυτών των σκανδαλωδών, μια και μιλάμε για σκάνδαλα, των σκανδαλωδών φοροαπαλλαγών του ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαίου, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα δεν έβγαλαν κουβέντα. Να θυμίσω επιπλέον, για να σταματήσει επιτέλους και αυτή η καραμέλα ότι το κράτος δεν έχει λεφτά, ότι είναι αυτό το κράτος το οποίο ακόμα και μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο βρήκε να δώσει αρκετά χρήματα και πεσκέσια στους καναλάρχες, στις εταιρείες των αυτοκινητοδρόμων, γιατί είχαν και σάτια με τα αυτοκίνητα που δεν ταξιδεύανε βέβαια λόγω της πανδημίας, στους μεγαλοκλινικάρχες, για να μην θυμηθούμε και τα παλιότερα δωράκια του ΣΥΡΙΖΑ στις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, όταν τους χάριζαν εκατομμύρια από την υποχρέωσή τους να επιστρέφουν στο κράτος τα ποσά από το clawback, ή την αλυσμόνητη εθελοντική φορολογία των Ελλήνων εφοπλιστών. Αυτά για το κράτος που τάχα μου δεν έχει λεφτά, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να αφήνει αφορολόγητους τους τραπεζίτες με το γνωστό έσχος του αφορολόγητου, συγγνώμη, του αναβαλλόμενου φόρου, έτσι τον ονόμασαν, αναβαλλόμενο φόρο, για να καλύψουν τη χασούρα τους, λέει, οι τραπεζίτες από το PSI του 2012. Αυτό βεβαίως δεν ίσχυσε για τους συνταξιούχους και για τα ταμεία τους. Μπορεί αυτό το κράτος, το φτωχό τέλος πάντων, κάθε χρόνο να δίνει πάνω από 4 δις για τα έξοδα του ΝΑΤΟ. Για να έρθουμε τώρα λιγάκι σε αυτή τη συμφωνία και συγκεκριμένα τη σύμβαση. Νομίζω ότι εδώ ισχύει απόλυτα το γνωστό, μας παίρνουν την κότα και μας δίνουν το αυγό. Γιατί αυτό γίνεται στην πραγματικότητα από τους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι εμφανίζονται ως δωρητές και ευεργέτες. Τα κέρδη που βγάζουν, τα αμύθιτα κέρδη που βγάζουν από την εκμετάλλευση, από το ξεζούμισμα των Ελλήνων εργαζομένων, ένα πολύ μικρό κομμάτι από αυτά τα κέρδη το επιστρέφουν πίσω και εμφανίζονται ως δωρητές, ως εθνικοί ευεργέτες, με όλες αυτές τις πολύ διαφημισμένες δωρεές από τα ειδικά τους, από τα ίδια τους τα κανάλια δηλαδή. Εδώ να πούμε, επειδή θα το συναντάμε όλο και περισσότερο πλέον μπροστά μας, ότι δεν υπάρχει πια ελληνικός, ιστορικός, μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος, ο οποίος να μην έχει συστήσει και ένα ευαγές ίδρυμα, προκειμένου να κάνει δωρεές και χορηγίες στην πραγματικότητα, προκειμένου να παρεμβαίνει ποικιλότροπα στον πολιτισμό,
στην παιδεία, στην υγεία και όπου τέλος πάντων αλλού ανοίγονται πεδία για τη συμμετοχή τους. Πίσω όμως από αυτές τις δωρεές υπάρχει και μια σαφέστατη ιδεολογική στόχευση, την οποία υπηρετούν, συνηγορούν και υπερασπίζονται και προωθούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Πρώτα-πρώτα επιχειρείται να καλλιεργηθεί στις συνειδήσεις των εργαζομένων ότι αυτό το σύστημα το καπιταλιστικό με όλη την ανεργία, τη φτώχεια, τη μιζέρια στην οποία καταδικάζει όλο και περισσότερους ανθρώπους, εντάξει, μπορεί να διαθέτει και κάποιες στιγμές και ένα πρόσωπο ανθρώπινο μέσα από τέτοιες δωρεές. Ο στόχος της αθώωσης και του ξεπλήματος αυτού του συστήματος της βαρβαρότητας είναι προφανής. Δεύτερη στόχευση ιδεολογική είναι να συμφιλιώνονται, να συνηθίζουν οι εργαζόμενοι με την ιδέα, και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τους εργαζόμενους, ότι όσο καλύτερα τα πάει μια επιχείρηση, τόσο μπορεί, υπάρχει μια τέλος πάντων πιθανότητα να περισσέψει κάτι, κανένα ψίχουλο και για αυτούς, μέσα από καμιά δωρεά ή καμιά χορηγία. Και βεβαίως να εθίζονται, και αυτό ίσως είναι το εξαιρετικά επικίνδυνο, να εθίζονται οι εργαζόμενοι ότι το δικαίωμά τους στην υγεία, στο σύστημα που ζούμε, στη χώρα που ζούμε, με τις κυβερνήσεις που έχουμε, είναι δικαίωμα, αλλά μόνο στα χαρτιά. Γιατί στην πραγματικότητα δεν αναγνωρίζεται ως δικαίωμα. Μπορεί όμως να είναι αντικείμενο φιλανθρωπίας. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά, ότι πολλές φορές σε τέτοιου είδους δωρεές, γιατί και αυτή δεν είναι μια μικρή ασήμαντη δωρεά για να την προσπεράσει κανείς έτσι, σε τομείς όπως η δημόσια υγεία, στην πράξη υπηρετούνται και άλλοι στόχοι, όπως είναι η διευκόλυνση της διείσδυσης των επιχειρηματικών ομίλων σε αυτούς τους τομείς τους οποίους κάνουν τις δωρεές, καθώς αντικειμενικά και όπως προκύπτει και από αυτή τη σύμβαση, κάθε ανάλογο ίδρυμα αποκτά είτε με έμεσο, αλλά και με άμεσο πολλές φορές τρόπο, το δικαίωμα ελέγχου και παρέμβασης σε εκείνους τους τομείς στους οποίους κατευθύνεται και η αντιστοιχή δωρεά. Ακριβώς αυτό προκύπτει και από το περιεχόμενο της τωρινής τροποποίησης της σύμβασης. Η δωρεά αξιοποιείται πέραν των άλλων και για τη διείσδυση του ιδιωτικού, του επιχειρηματικού τομέα σε λειτουργίες οι οποίες έπρεπε να ανήκουν κανονικά αποκλειστικά στο κράτος. Συγκεκριμένα, την εκπαίδευση των γιατρών και των νοσηλευτών για το μεταβατικό στάδιο την αναθέτει το νομοσχέδιο στο Ίδρυμα Θόραξ, του οποίου Ιδρύματος το περιεχόμενο των στόχων του προσομοιάζει, όσο το διαβάζαμε, προσομοιάζει με αυτές ενός μικρού υπουργείου. Κατασκευή, εξοπλισμός και λειτουργία ερευνητικών και κλινικών εργαστηρίων, ερευνητικά προγράμματα, ενίσχυση μεταπτυχιακών επιχορηγήσεων, χρηματοδότηση ερευνητικών έργων, ενώ και η χρηματοδότησή του στηρίζεται στις χορηγίες διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων. Υπάρχει όμως εδώ το εξής ερώτημα. Γιατί αυτή η δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος να μην κατευθύνεται μέσω του κράτους στην ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που είναι και τα καθήλυν δηλαδή αρμόδια για την εκπαίδευση των γιατρών και των νοσηλευτών των μονάδων εντατικής θεραπείας, αλλά μέσα από αυτή τη σύμβαση αυτό το εκπαιδευτικό έργο να αποσπάται, να φεύγει από τα δημόσια πανεπιστήμια και να ενισχύεται η λεγόμενη ιδιωτική πρωτοβουλία στην εκπαίδευση των υγειονομικών. Γιατί δηλαδή οι επιστήμονες κύρους δεν μπορούν στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής τους ιδιότητας να παρέχουν αυτό το έργο και θα μπορούν να το παρέχουν μόνο μέσω του συγκεκριμένου ιδρύματος? Ρωτήσατε μήπως τις πανεπιστημιακές σχολές ή τους ενεργούς γιατρούς των ΜΕΘ και σας είπαν ότι αδυνατούν να κάνουν, να επιτελέσουν αυτό το έργο? Αν είναι έτσι, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αν δηλαδή οι επιστήμονες με την τεράστια συσσωρευμένη πείρα και γνώση σας είπαν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Αν δεν είναι έτσι, και ασφαλώς δεν είναι έτσι και δεν μπορούσε να είναι έτσι, τότε πρόκειται για μια απλή εκτίμηση του Ιδρύματος Νιάρχος αλλά και της κυβέρνησης, η οποία όμως διαμορφώνεται και βασίζεται πάνω στην υποτίμηση της ικανότητας των πανεπιστημιακών και των ενεργών γιατρών στις ΜΕΘ να επιτελέσουν αυτό το έργο. Είναι φανερό ότι εδώ η ανάγκη της εκπαίδευσης των υγειονομικών γίνεται η πόρτα για να διεισδύσουν ιδιώτες και σε αυτό το χώρο, γιατί από τη στιγμή που θα τη χρηματοδοτούν αυτήν την εκπαίδευση, όσο να είναι, θα ζητήσουν και θα έχουν και λόγο και ρόλο και για το περιεχόμενο και για την κατεύθυνση αυτής της εκπαίδευσης. Με αντίστοιχη λογική αντιμετωπίζεται και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το παιδικό τραύμα.
αναθέτοντας κεντρικό ρόλο στην ΑΕΜΗ ΑΕ, μια ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου δηλαδή, η οποία εκτός των άλλων λειτουργεί και το νοσοκομείο της Σαντορίνης, νοσοκομείο της Σαντορίνης ως αποκλειστική εμπορική επιχείρηση, αυτοχρηματοδοτούμενη, πιλότος και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Το ΖΜΗ βρίσκεται στις προβλέψεις για την περίοδο μετά το λεγόμενο αρχικό πιλωτικό στάδιο εφαρμογής του προγράμματος. Θα τελειώσω σε λιγότερο από ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Σε αυτό λοιπόν το πιλωτικό προβλέπεται ότι η ΑΕΜΗ ΑΕ θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ανέβρεση πόρων, προσωπικού, εξοπλισμού, υποτροφιών για τη συνέχιση του προγράμματος. Προφανώς όλα αυτά μια επιχείρηση ανώνυμη του Δημοσίου θα τα εξασφαλίζει σύμφωνα με το χαρακτήρα της, με όρους δηλαδή επιχειρηματικότητας. Και εδώ το κράτος και οι φορείς του, τα πανεπιστήμια λόγου χάρη, αποδεσμεύονται από την ευθύνη, εγώ θα έλεγα και από την υποχρέωση χρηματοδότησης προσωπικού τεχνικών μέσων για την υλοποίηση και αυτού του εκπαιδευτικού έργου. Κοντολογής, αυτές οι τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης μπορεί να είναι επιμέρους, έχουν όμως ένα εξαιρετικό ειδικό βάρος και σηματοδοτούν μια χαρακτηριστική αρνητική εξέλιξη, ιδίως αν το δούμε στην προοπτική αυτής της εξέλιξης, καθώς υπηρετούν γενικότερες στοχεύσεις στρατηγικού χαρακτήρα που δεν είναι άλλες, όπως είπαμε και όπως είδαμε, από την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στο χώρο της δημόσιας υγείας. Ψηφίζουμε όχι φυσικά επί της αρχής και επί των άρθρων, εκτός από το δεύτερο άρθρο, στο οποίο ψηφίζουμε παρόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.